Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, μας δίδεται μία ευκαιρία τα σήμερα αυτάς να εργαστούμε δια μίαν αρετήν την οποία ο Θεός έδωκεν εις τον άνθρωπον. Η αρετή αυτή είναι εκείνη η οποία δεν ετηρήθη από τον Αδάμ και την Εύα, και εξαιτίας αυτής της παραβάσεως βρισκόμεθα και εμείς εις αυτόν τον κόσμο και αγωνιζόμεθα δια να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Η αρετή αυτή ονομάζεται αρετή της νηστείας. Από την Κυριακή, με τη βοήθεια του Θεού μας, εισερχόμεθα εις την νηστεία των Χριστουγέννων. Η νηστεία των Χριστουγέννων, όπως έχουμε πει και άλλοτε, δεν είναι αυστηρωτά την νηστεία όπως η νηστεία του Πάσχα. Και τούτο διότι ο Κύριος μας έρχεται για να σώσει τον κόσμο, να σώσει τον άνθρωπο, τον παραβάτην άνθρωπο. Έρχεται για να σώσει τον κόσμο και υποδέχεται ο κόσμος την σωτηρία του. Δι' αυτό η Εκκλησία μας δεν τηρεί αυστηρωτά την νηστεία, αλλά αυστηρά νηστεία. Αυστηρά νηστεία σημαίνει ότι δεν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο της θλίψεως την οποία έχουμε κατά τα σημέρας του Πάσχα, που φτάνουμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, το Σταυρόν, την Ταφήν και την Ανάσταση. Στην περίοδο αυτή φτάνουμε στη γέννηση του Κυρίου μας, στην χαρά των αγγέλων οι οποίοι αναβαίνουν και καταβαίνουν, ψάλλουν το δόξα ανυψής της Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι καθολικοί, όπως έχουμε πει και άλλοτε στα κηρύγματά μας, θεωρούν τη γέννηση του Κυρίου ως την σωτηρία του κόσμου, δι' αυτό ανεβάζουν στο ύψος την γέννηση του Κυρίου, ενώ εμείς λέγουμε ότι εάν ο Χριστός δεν εσταυρώνεται, δεν επρόκειτο να σωθεί ο άνθρωπος. Δι' αυτό έχουμε την βαρύτητα επάνω εις τα πάθη του Κυρίου μας, εις την Σταύρωση, εις την Ταφήν και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Εμείς έχουμε ως πρώτο το θέμα εκείνο, οι καθολικοί έχουν ως πρώτο το θέμα τούτο της γεννήσεως. Η Εκκλησία μας εις τα πιστά της τα παιδιά επιτρέπει, εκτός
Τετάρτης και Παρασκευής να έχουν στο τραπέζι των ψάρι, μόνον όμως ψάρι, όχι τυρί, όχι αυγό, όχι γάλα, όχι κρέας, μόνο ψάρι, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής έως τας 17 του μηνός Δεκεμβρίου. Από τα 17 του μηνός Δεκεμβρίου μέχρι τα 25 που είναι η γέννηση του Κυρίου μας, έχουμε μια αυστηροτάτη νηστεία πλέον. Δεν τρώγουμε ψάρι και ή δυνατόν μόνο το Σαββατοκυριακό λάδι, δηλαδή δια 8 ημέρες. Εις αυτήν την περίοδο δίδεται η ευκαιρία και πάλι εις εμάς τους αμαρτωλούς να εργαστούμε στο σημείο αυτό και να φέρουμε ως χτίμα μας πλέον την αρετή της νηστείας. Ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς δεν γνωρίζει περί της νηστείας αυτής, ούτε και περί της νηστείας του Πάσχα, ούτε περί της νηστείας της Παναγίας μας τας 15 ημέρας, ούτε περί της νηστείας της Τετάρτης και Παρασκευής ολοκλήρου του έτους, ούτε δια την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία είναι ομοία με την νηστεία αυτήν των Χριστουγέννων. Ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε μία αχαριστία απέναντι του Θεού και το πρώτο το οποίο τον ενδιαφέρει είναι ένα πράγμα. Πώς δεν θα νηστεύσει. Όχι πως θα νηστεύσει. Η μέρα στα και νυχτός, αν είναι δυνατόν, να μην φεύγει από το στόμα του εκείνο το κρέας. Αυτό είναι η ζωή του σημερινού ανθρώπου και δι' αυτό γεννήθησαν πλήστες τόσες ασθένειες εξαιτίας αυτής της κρεατοφαγίας. Αν είναι δυνατόν, τίποτε επάνω στο τραπέζι να μην υπάρχει, μη μόνο αυτό το κρέας. Αχαριστία προς τον Θεό, διότι ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε τόσα και τόσα, με τα οποία ακριβώς πρέπει να συντηρούμε αυτό το σώμα, όχι να το φωνεύουμε το σώμα. Η κατάχρηση πάντοτε είναι εκείνη η οποία γεννά και τον θάνατο. Και μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή στη μνήμη εκείνο το γεγονός το φοβερό το οποίο συνέβη όταν ο Θεός ελευθέρωσε τους Εβραίους από την δουλεία των Αιγυπτίων. Τότε εκείνοι δεν εκτίμησαν αυτό το μεγάλο δώρο το οποίο τους έδωσε ο Θεός, θαυματουργικός τους ελευθέρωσε με υπερφυσικά θαύματα, αφού πρώτα χρησιμοποίησε ο Θεός τας 10 πληγάς εναντίον του Φαραώ, μετά ίνιξεν την Ερυθράν θάλασσαν και διήλθον εξ αυτής αυρόχης ποσί χωρίς να βραχούν τα πόδια τους, ήλθον μέσα εις την έρημον για να προχωρήσουν και να φτάσουν στην γη της Επαγγελίας, πλην όμως μέσα στην έρημον ελισμόνησαν όλη την αγάπη την οποία έδειξε ο Θεός σε αυτούς και ήρχισαν μέσα στην έρημον να βαριγκομούν. Αυτό το βαριγκόμισμα πρόκειται περί μεγάλης αμαρτίας, αδερφοί μου, δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός όταν βαριγκομεί ο άνθρωπος και δεν δοξάζει τον Θεό, τότε τα κακά τα οποία έρχονται σε αυτόν πολλαπλασιάζονται. Θα προσέξουμε στη ζωή μας ποτέ να μην βαριγκομούμε, διότι έρχεται ο θάνατος πλιστάγης στη ζωή μας και αντί να πούμε δόξαση ο Θεός διότι εκείνος τα κυβερνά όλα και εκείνος μας καλεί όποτε θέλει κοντά του, αντί να ευχαριστήσουμε τον Θεό, βλασφημούμε τον Θεό.
δεν υπάρχει Θεός, είναι αχάριστος ο Θεός, είναι σκληρός ο Θεός, είναι κακούργος ο Θεός και ό,τι άλλες αηδίες δύναται να συλλάβει ο νους του ανθρώπου εξέρχονται από τα χείλη των αγνωμόνων ανθρώπων, των αχαρίστων ανθρώπων. Δι' αυτό και εκείνοι οι Εβραίοι μέσα στην έρημο ελισμόνησαν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός τους έδωκε και ήρχισαν να βαρυγκωμούν εις τον Θεόν. Ευαρυγκωμούσαν εις τον Θεόν, δεν τον έβλεπαν τον Θεόν, ευαρυγκωμούσαν εις τον Μωυσή. Αλλά απαντά ο Μωυσής και ο Αρών και λέγει, εμείς είμαστε απεσταλμένοι από τον Θεόν δια να σας βοηθήσουμε, να σας υπηρετήσουμε. Αυτό που βαρυγκωμάτε δεν έρχεται σε εμάς, πηγαίνει στον Θεό. Και απήντησε ο Θεός ότι ναι, ακούω, λέγει, αυτά τα παράπονα αυτού του λαού. Αυτός ο λαός ο οποίος παραπονείται αντί να με ευχαριστεί. Τι ζητούσαν και βαρυγκωμούσαν? Τους έδωσε ο Θεός δια να μην εργάζονται, διότι δεν μπορούσαν να εργαστούν. Τους έδωσε ο Θεός δια να μην μαγειρεύουν, διότι δεν μπορούσαν να μαγειρεύουν. Τους έδωσε ο Θεός φαγητόν ούτως ώστε να τρώγουν καθεκάς την ημέρα, να μην ασχολούνται με το θέμα του φαγητού. Και είδαν να πέφτει από τον ουρανό όπως είναι το χιόνι ένα είδος το οποίο έμοιαζε με κόκκους από ρύζι. Και αυτό εκάλυψε όλη εκείνη την περιοχή όπου ήταν το στρατόπεδο των Εβραίων, οι οποίοι αριθμούσαν περί τα 2 εκατομμύρια. Αυτό το οποίο έβρεξε ο Θεός από τους ουρανούς, ήρχισαν να ερωτούν τι είναι αυτό. Το ερώτημα δε αυτό στην εβραϊκή έλεγε το «μαν». Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Και έλεγαν αυτό, τι είναι αυτό, «μαν», «μαν» ερωτούσα, και έμεινε «μάνα». Αυτό όταν το έβαζες στο στόμα σου ήταν γλυκή και εχόρτενεν, και είπε ο Θεός ότι δεν θα μαζεύεται περισσότερο από μίαν ημέρα. Εκείνοι δε οι οποίοι ετολμούσαν να πάρουν περισσότερο, αμέσως αυτό αχρηστεύεται, βρωμούσε ή το άχρηστο, δεν μπορούσε να το φάνει. Ο άνθρωπος ο άπλιστος, ο ακόρταγος. Δεν έμεινε όμως ως εδώ η αγάπη αυτού του λαού. Ήρχισαν να βαρυγκωμούν στον Μωυσήν και τον Αρών ότι ο Θεός, λέγει, μας εσήκωσε από την Αίγυπτο, λέγει, και μας έφερε εδώ μέσα στην ερημιά, λέγει, και μας εστέρισε τι? Μας εστέρισε, λέγει, το κρέας. Μας εστέρισε, λέγει, τα κρόμια, τα κρεμμύδια. Μας εστέρισε τα σκόρδα. Μας εστέρισε τα πιπόνια. Μας εστέρισε το ψάρι που είχαμε. Γιατί δεν μας άφηνε εκεί και μας έφερε εδώ δια να μας πεθάνει? Ήκουσε ο Θεός αυτό το παράπονο του λαού, ο οποίος ήθελε σώνει και καλά να φάει κρέας. Και είπε ο Θεός, αυτό το οποίο έχετε παράπονο σε μένα, λέγει, θα σας το δώσω. Εφόσον το ζητάτε, θα σας το δώσω. Πλην όμως, τους λέγει, θα πεθάνετε. Θα το φάτε, λέγει, και θα πεθάνετε. Δεν τους ενδιαφέρουν όμως, λέγει, δώσ' μας κρέας και ας πεθάνουμε. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, στα σημέρας μας. Θα φάω κρέας, λέγει, και ας πεθάνω. Σου κάνει κακό το κρέας? Όχι, λέγει, εγώ θα το φάω. Άλλαξε το φαγητό σου, τρώγε λιγότερο κρέας? Όχι, λέγει, θα φάω κρέας. Και κάθεται το παιδί στο τραπέζι και δεν του βάλει η μητέρα κρέας, δεν το τρώει. Αν του βάλει φασόλια, αν του βάλει κουκιά, αν του βάλει ρεβίθια, αν του βάλει
φακές αν του βάλει τόσα ωραία πράγματα τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός, πατάτες, παντζάρια, τόσα και τόσα πράγματα. Θέλω κρέας, λέγει. Αυτό έλεγαν οι Εβραίοι. Θέλω κρέας, θέλω μεν κρέας. Θα σας το δώσω, λέγει ο Θεός. Θα πεθάνετε όμως, λέει. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός έδωκεν μέσα εις τον Ιούνιον και τον Ιούλιον, έδωκεν την παρουσίαν του. Εφανερώθη σε αυτούς με ένα υπερφυσικό θαύμα. Φύσησε ένας αέρας δυνατός και έφερε εκεί στο στρατόπεδο των Εβραίων δισεκατομμύρια πουλάκια, ορτίκια. Αυτά είχαν σχηματίσει από την μία πλευρά του στρατοπέδου που ήσαν στρατοπεδευμένοι αυτοί και από την άλλη σχημάτισαν ένα τείχος από τα πολλά που έπεσαν εκεί. Σχημάτισαν ένα τείχος το οποίο έπρεπε να βαδίσεις μία ημέρα για να το φτάσεις το τείχος αυτό, το οποίο ήταν υψωμένο, λέγει, μέχρι δύο πύχεις. Δηλαδή το ένα πουλάκι ήταν στιβαγμένο πάνω στο άλλο και έκαναν δύο πύχεις ύψος και μια ημέρα οδόν. Έπρεπε να σηκωθείς το πρωί και να περπατάει, να περπατάει, να περπατάει μέχρι το βράδυ για να περάσεις αυτό το τείχος, το οποίο ήταν όλο πουλάκια ορτίκια από τη μία πλευρά και από την άλλη. Μόλις είδαν αυτό έπεσαν ως γήπες, ως αετοί. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Σας φέρνω αυτό το παράδειγμα για να δούμε την ζωή μας την σημερινή. Αυτά δεν τα λέγω για να είναι κάπως κενά, αδιανά. Σας τα λέγω για να δούμε την ζωή μας. Έπεσαν επάνω σε εκείνα τα ορτίκια και νόμιζαν ότι θα ελιγόστευαν και δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν. Το λιγότερο, λέγει το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το λιγότερο που ειδηνήθη να μαζέψει κανείς ήταν 3.800 οκάδες. Οκάδες, 3.800 οκάδες. Πόσο θα έτρωγα. Αναγκάστησα, λέγει, αυτό να το ξηράνουν, αν είναι το δυνατό μέσα σε εκείνη την ερημιά, να το διατηρήσουν για να τρώνε. Ήταν 2.000.000 κόσμος. Πόσα πουλάκια έπρεπε να υπήρχαν για να χορτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι τους επεσχέθη ο Θεός και τους είπε ότι θα σας δώσω, λέγει, να φάτε, λέγει. Όχι δύο, όχι πέντε, ούτε 10 ημέρες, ούτε 20 ημέρες. Θα τρώτε, λέγει. Μέχρι σε ενός μηνός θα τρώτε κρέας, λέγει, έως αν εξέλθει εκ των μυκτήρων ημών. Να πεταχτεί το κρέας από τη μύτη σας, λέει. Φάτε, λέγει, να χορτάσετε. Πληνόμαστε αυτό, λέγει, θα το πληρώσετε. Και αυτό που θα πάθετε, λέγει, είναι χολέρα. Θα πέσει πάνω σας χολέρα, λέγει, και θα πεθάνετε. Τα άκουαν αυτά από τον Θεό τον ίδιο και δεν μετανοούσαν. Ήθελαν κρέας. Σώνει και καλά. Θα πάθετε αυτό, λέγει, διότι έχετε απειθήσει προς εμέ, ο οποίος πάντοτε είμαι μαζί σας, και ήρξας το, λέγει, αρχίσατε, λέγει, να κλαίετε για να φάτε κρέας, λέγει. Και το παράπονο σας ήταν
να μου επιτεθείτε, λέγει ο Θεός, γιατί σας έβγαλα από την δουλεία την οποία είστε στην Αίγυπτο. Μπορούμε να φανταστούμε την αχαριστία του ανθρώπου, ο οποίος είναι και σημερινός αχάριστος άνθρωπος. Μόλις έφαγαν όμως αυτά και εχορτάστησαν, διότι τούτο συμβαίνει και σε εμάς. Προσέξτε να δείτε, όσοι νηστεύουν, όταν έρθει το Πάσχα, πίπτουν με βουλημία επάνω στο κρέας και γεμίζουν τα νοσοκομεία από ασθένειες στομαχικές κτλ. Ένα σημείο όπως είναι αυτό. Εκείνος ο κόσμος όλος, ο οποίος ευαρυγκόμισε και ο οποίος έφαγε το κρέας το οποίο τους έστειλε ο Θεός, απέθαναν όλοι και ετάφησαν μέσα στην έρημον, και ο τόπος εκείνος ονομάστη μέχρι σήμερα μνήματα επιθυμίας. Ο άνθρωπος ο οποίος επιθύμησε να φάει το κρέας, έφαγε το κρέας, απέθανε, και αυτή τη στιγμή ερχόμεθα εις το δικό μας θέμα. Έρχονται νηστείες, δεν οπισθοχωρούμε. Θέλουμε να τρώμε κρέας, διότι τα άλλα, λέγει, δεν τα σηκώνει το στομάχι μου. Δεν τα σηκώνει το στομάχι σου. Τα σηκώνει χιλιάδες φορές καλύτερα από το κρέας. Πλην όμως δεν θέλεις να αγγίσεις επάνω σε άλλο τι, όπως και οι Εβραίοι έβλεπαν το μάνα μπροστά τον που τους έστελνε ο Θεός από τον ουρανό, και δεν το ήθελαν, και ήθελαν κρέας να φάνε. Το παιδί σήμερα, η μητέρα δεν το μαθαίνει τίποτε άλλο, ή μόνο πως θα τρώει κρέας. Το νέο το παιδί, το οποίο ακριβώς βγαίνει έξω για να πάει στο σχολείο, αν είναι δυνατόν να το φορτώσει, να το κρεμάσει πάνω κρέας στο λαιμό του για να τρώει στο σχολείο. Ο άλλος, ο οποίος πηγαίνει να εργαστεί, τίποτε άλλο δεν θέλει, λέει, θέλω κρέας για να αντέξω. Ο άλλος, ο οποίος πηγαίνει κάπου αλλού για να κάνει μια άρφα ή τεβήτα εργασία, και εκείνος θέλει κρέας, και έτσι έφυγε η νηστεία από προσώπου του ανθρώπου, δι' αυτό και γεννήθησαν πλήστες τόσες ασθένειες. Η δε πρώτη ασθένεια η οποία ήρθε στον κόσμο εξ αυτού του θέματος, το οποίο ονομάζεται κρεοφαγία, είναι η ασθένεια του καρκίνου. Αυτή είναι το αποτέλεσμα, όπως εκείνο το οποίο ακριβώς έφαγαν οι Εβραίοι μέσα στην έρημον και έπαθαν την χολέραν εκείνη την οποία τους είπε ο Θεός και απέθανον. Επιδίδονται σήμερα οι άνθρωποι μεταμανίας επάνω στην κρεατοφαγία. Το 80% της τροφής των σημερινών ανθρώπων είναι κρέας. Δηλαδή ελάχιστες φορές στη ζωή του μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να φάγει άλλο είδος εκτός από το κρέας, είτε χόρτα, είτε όσπρια, είτε ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Η ζωή του είναι κρέας, μια ζωή ολόκληρη. Αυτό το κρέας όμως, εάν το εξετάσουμε, τι κρέας είναι? Είναι ένα κρέας από συντεθειμένες, δηλαδή σάπισμένες, σάπκες, σάρκες, ζώων, μαγειρεμένες με διάφορα μπαχαρικά για να απαλύνουν την δυσοσμία την οποία έχει του σάπκου εκείνου κρέατος. Θα το ερμηνεύσουμε, θα δούμε τι είναι αυτό το σάπιο κρέας το οποίο τρώει ο σημερινός άνθρωπος και δεν χορταίνει. Οι Αμερικανοί, στην Αμερική ο κόσμος καταλύει τον χρόνο έκαστος από αυτούς
περίπου τα 200 κιλά κρέας εκάθεν άτομο. Δηλαδή μέσα σε ένα σπίτι, αν υπάρχουν 5 άτομα, σκεφτείτε πόσο κρέας τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, τόνων ολόκληρων. Δηλαδή 4-5 αγελάδες τις οποίες κατασπάζουν και τρώνε όλο τον χρόνο. Αυτά όμως τα σημερινά κρέατα τα οποία υπάρχουν, τα σημερινά, δεν μιλούμε για τα παλαιά κρέατα τα οποία τρέχονται με αγνές τροφές, και σήμερα είναι πολύ σπάνιον ο άνθρωπος να επιτύχει να φάει ένα τέτοιο κρέας. Ο σημερινός άνθρωπος τρώει ένα κρέας άλλο, το οποίο είναι σάπιο, σαπίζει και το τρώει και το κατεβάζει εις τον στόμαχο, και από τον στόμαχο εις τα έντερα που είναι η ζωή του ανθρώπου. Τα έντερα είναι η ζωή μας. Από αυτά τα έντερα είναι εκείνα τα οποία ακριβώς λαμβάνει ο οργανισμός το καλό και διώχνει το άχρηστο. Αυτά τα σημερινά ζώα δεν τα σφάζουν. Δηλαδή όταν ο πατέρας μας, ο παππούς μας, είχε ένα χοιρινό στο σπίτι, εφώναζαν τους γειτόνους, ήρχονται όλοι εκεί, έβραζαν νερό, το είχα ζουματιστό το νερό, έπιαναν εκείνο το χοιρινό το οποίο είναι μεγάλο, να με βελανίδια, με πίτουρα, με άλλα υγιεινά πράγματα. Το μαζεύονταν όλοι, έπιαναν εκείνο το χοιρινό, το έσφαζαν, έτρεχε το αίμα από πάνω του, και μετά το εκαθάριζαν, και μετά εκείνο το κρέας ή το πραγματικά σαν μέλι ήταν εκείνο το κρέας, τόσο νόστιμο, τόσο ωραίο. Σήμερα ο άνθρωπος τρώει το κρέας, δεν νιώθει. Μα τι έφαγα, λέγει, δεν το καταλαβαίνω, είναι κρέας αυτό που έφαγα? Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία προέρχονται από έναν άλλον τρόπο σφαγής των ζώων. Βάζουν επάνω στο μέτωπο του ζώου ένα μηχάνημα το οποίο διοχετεύει ηλεκτρισμόν, πατά το κουμπί και το ζώο εκείνο ακαριέως με τον ηλεκτρισμό ο οποίος πίπτει επάνω στην κεφαλή του ζώου, στο μυαλό, πέφτει χωρίς καθόλου να ταράξει, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πέφτει αμέσως πεθαμένο αυτό, ψοφισμένο αυτό το ζώο. Αυτό όμως το γεγονός, επειδή δεν φεύγει το αίμα από μέσα από το ζώο, πρώτα-πρώτα απαγορεύεται να φάμε. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει αίμα από πάνω στο ζώο, ονομάζεται πνιχτό. Πνιχτά, λέγει η Αγία Γραφή, ζώα δεν πρόκειται να φάεις, απαγορεύεται. Οπότε παραβαίνουμε τώρα στο σημείο τούτο την εντολή της Αγίας Γραφής. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το ζώο το οποίο δεν έφυγε το αίμα από πάνω του, αμέσως μεταβάλλεται και σαπίζει πολύ γρήγορα ολόκληρο το ζώο. Είναι ένα πτώμα πλέον, δεν είναι σφαγμένο, δεν έφυγε το αίμα από πάνω του. Είναι ένα πτώμα το οποίο ακριβώς το έχουν θανατώσει με έναν άλλο τρόπο σφαγής. Όπως είναι όλα τα πτώματα, κατά τον ίδιο τρόπο είναι και αυτό το ζώο πλέον. Και ας προσπαθούν οι μάγειροι, εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται για να μάθουν τη μαγειρική, ας αγωνίζονται όσον θέλουν για να μαγειρεύσουν αυτό το κρέας το οποίο είναι ένα πτώμα. Βάζουν διάφορα είδη αρωματώδη είδη τα οποία βάζουν μέσα στο κρέας αυτό για να νοστιμήσει. Πλην όμως ο άνθρωπος δεν τρώει κρέας πλέον, τρώει ένα κομμάτι πτώμα, πτωμαΐνη. Τα μυρωδικά αυτά είναι εκείνα τα οποία ξεγελούν των σημερινών άνθρωπων, ο οποίος περνώντας από αυτά τα μαγειρία, έρχεται εκείνη η μυρωδιά,
μπαίνει μέσα και τρώει αυτό το πτώμα, το κρέας. Αυτό το κρέας είτε είναι κρεμασμένο πάνω στο τσιγγέλι ή στα κρεοπολία, είτε είναι μέσα στο στομάχι μας, επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Διότι εκείνος που το εκκρέμασαν εκεί δεν το κρέμασαν πολύ σύντομα, δηλαδή το έσφαξαν, το εθανάτωσαν πριν μιας ώρας. Αυτό έχει περάσει από πολλά για να φτάσει ως εκεί. Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου ευρίσκεται εις μία αναστάτωση όταν του βάλει αυτό το φαγητό μέσα. Από ερευνητάς οι οποίοι έχουν εξακριβώσει όλη αυτήν την κατάσταση, μόνο το 1/10 της σάρκας που τρώει ο άνθρωπος χωνεύεται και το χρησιμοποιεί το σώμα, το υπόλοιπο καταπονεί τον οργανισμό, δηλητηριάζει τα έντερα και ιδιαίτερα το πεπτικό σύστημα, και έτσι αμέσως προκαλείται εκείνο το οποίο ονομάζεται δυσκυλιότητα. Και η επίπτωση είναι αμέσως στην υγεία του ανθρώπου. Αυτό το οποίο λέγουμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Όλοι οι επιστήμονες, ο Σάκης πάει ο άρρωστος, αμέσως το πρώτο το οποίο θα του πει είναι να αλλάξει τρόπον φαγητού, και του δίδει ένα άλλο φαγητό ελαφρύ, το οποίο ο οργανισμός θα του δώσει την υγεία. Αυτό το κρέας το οποίο είναι σαπισμένο έχει διάφορα σημαντικά συστατικά, και μεταξύ αυτών είναι οι ίνες και οι υδατάνθρακες, τους οποίους όμως στερείται αυτό το κρέας το οποίο είναι πτώμα πλέον και το οποίο είναι η αφορμή της δυσκολιότητος. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το κρέας και αμέσως προκαλεί στον οργανισμό δυσκολιότητα. Τρέχουν οι άνθρωποι στα φαρμακεία για να πάρουν διάφορα βοηθητικά, αλλά όλα αυτά είναι εις βάρος της υγείας μας. Ένα άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα σημέρας που ζούμε είναι ότι αυτό το κρέας πλέον περιέχει ορμόνες και αντιβιωτικά, τα οποία βάζουν στα ζώα σήμερα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται για να πουλούν κρέατα. Έχει μικροοργανισμούς βακτηριδίων, βακτηρίδια, που δεν καταστρέφονται ούτε με τη φωτιά, όση φωτιά κι αν έχει, για να μαγειρευτεί αυτό το κρέας δεν καταστρέφονται αυτά ούτε με το μαγείρεμα, και όμως είναι πάρα πολύ πλούσια σε λίπη και λευκώματα, σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα προλακτίνης, την οποία αναφέρουν οι επιστήμονες, που είναι ολέθριες ουσίες για την υγεία του σώματος, εκτός βέβαια να μην επισημάνουμε το φοβερό που υπάρχει σε αυτήν την κατανάλωση του κρέατος, που ονομάζονται καρκινογόνοι ιοί. Είναι γεμάτο από καρκίνο το κρέας αυτό. Εκείνοι οι οποίοι τρώγουν όλα αυτά τα κρέατα καθημερινώς χωρίς να κάνουν καμία διακοπή, ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή, ούτε 15 Αύγουστο, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, αυτοί τρώγουν καθεκά στην ημέρα αυτό το κρέας, οι λεγόμενοι κρεατοφάγοι.
δεν γνωρίζουν ότι το κρέας αυτό, το ζώο, έχει αποθάνει, έχει ψοφήσει με συγκοπή και οι πρωτεΐνες του ζώου που πίζουν μέσα σε αυτό το κρέας και τότε ελευθερώνουν αυτοκαταστροφικά ένζυμα τα οποία υπάρχουν μέσα στο ζώο που κάνουν το κρέας μια σάπια μάζα. Είναι κατάλληλη μόνο για την χωματερίνα αυτή η μάζα του κρέατος και για τους αετούς και τους σκύλους, για τα λιοντάρια που έχουν εις τα τσίρκα, για τις λεοπαρδάλεις και τα άλλα σαρκοβούρα ζώα, μόνο για εκεί είναι κατάλληλα. Για τον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι κατάλληλα. Βέβαια τώρα όλα αυτά που σας λέγω θα έρθετε σε ένα σημείο και θα πείτε δεν θα ξαναβάω κρέας. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, μόλις αρχίσαμε. Δεν θα φάμε κρέας, το ερώτημα τώρα είναι. Δεν θα φάμε κρέας ποτέ. Θα φάμε κρέας αν εύρωμε να φάμε. Αν εύρωμε. Δηλαδή αν έχεις ένα δικό σου πλάσμα το οποίο έχει ένα κοτόπουλο μέσα στο βουνό και τρώει από τα χόρτα και από ό,τι βρει, καλώς να το φάεις, θα το ευχαριστηθείς. Αν έβρεις ένα κατσικάκι που είναι πάνω στο βουνό και βόσκε, καλώς θα το φάεις να ευχαριστηθείς. Αν έβρεις ένα γουρουνάκι, το ίδιο. Αλλά πού θα βρεθούν αυτά? Διότι σήμερα ο σημερινός άνθρωπος λέει πώς θα το μεγαλώσω. Ήρθε η επιστήμη, του δίδει ορισμένες ορμόνες και τα λοιπά, το ταΐζει, το πουλάει με βάρος, το τρώεις εσύ και το αποτέλεσμα είναι αντί χαράς, λύπης και αντί υγείας, θάνατο. Το κρέας που γρήγορα μετουσιώνεται σε πολύ βλαβερές ουσίες που είναι γνωστές με τα ονόματα πτωμαΐνες και που ελευθερώνονται αμέσως μετά τον θάνατο του ζώου, είναι το αποτέλεσμα της όλης προσπαθίας του ανθρώπου. Από τη στιγμή που το ζώο έχει σκοτωθεί με συμφόρηση, όπως τα σκοτώνουν σήμερα, μέχρι την ώρα που θα πωληθεί και θα το αγοράσεις, μπορούμε να φανταστούμε πόσους γύρους έχει κάνει, πόσες φορές αποψύχθηκε και πόσες φορές καταψύχθηκε ώσπου να έρθει εις την κατσαρόλα την οποία εσύ επήρες. Μπορεί να το φανταστείς? Έρχεται, λέγει, τις προάλλες φώναξαν και εις εμάς εδώ στην εκκλησία και έφεραν ένα κρέας καταψυγμένο. Όρμησαν αυτός ο κόσμος όλος, ήρθαν εδώ, το πήραν αυτό το κρέας. Τι κρέας ήταν, από πού ήρθε αυτό το κρέας? Είχαν απαγορεύσει στους Άγγλους, στους οποίους εκδηλώθηκε η τιμωρία του Θεού και εμφανίστησαν εκείνες οι ασθένειες στα ζώα τα οποία ήσαν οι αγελάδες και επεκράτησαν ο ορισμός τρελές αγελάδες, διότι ήρχεσαν αυτά τα ζώα να τρέμουν και να πέφτουν χάμου. Τα κατέσφαξαν οι Άγγλοι, τα άφησαν εκεί και έπειτα που θα τα δώσουν, τα έδωσαν στην Ελλάδα. Ήρθαν στην Ελλάδα, η Ελλάδα. Αυτή θα φάει τα κρέατα αυτά. Οι Ολλανδοί επίσης το ίδιο, οι Γάλλοι επίσης το ίδιο, οι Γερμανοί επίσης το ίδιο και φτάνουν όλα αυτά τα κρέατα και πηγαίνεις κάτω στην αγορά που είναι τα κρεατοπολία και βλέπεις αυτά τα κρέατα χωρίς να γνωρίζεις όμως τι κάνεις. Έπειτα από λίγο να αρχίζουν οι ασθένειες, οι επιπτώσεις στην υγεία και λες μα πώς αρρώστησα, τι έπαθα. Μετά από τη σύψη αυτή νομίζεις ότι τρώεις κρέας? Μια σάπια βρώμικη σάρκα από συντηθεμένου ζώου, αυτό είναι που τρώεις. Το κρέας των ημερών μας είναι πολύ, πάρα πολύ βλαβερό. Επίσης το κυκλοφοριακό σύστημα, διότι τα λύπη εκείνα της ζωικής σάρκας, της σάπιας σάρκας και με την πολύ χοληστερίνη μέσα του, σήμερα ποιος είναι εκείνος που δεν έχει χοληστερίνη?
Από πού έρχεται αυτή? Διότι τρώεις φασόλια ή τρώεις ρεβίθια? Αυτά δεν έχουν τίποτα, αυτά είναι όλο υγεία. Όποιος τρώει αυτό το κρέας, το αποτέλεσμα, χοληστερίνη λέγει, έχω χοληστερίνη. Αλλά μια φορά που είμαι θα ενθυμούμε και φέρω τον εαυτό μου τώρα σε ένα σημείο για να ενθυμηθώ ότι ετρώγαμε μόνο μια φορά τον χρόνο κρέας. Τα Χριστούγεννα, τα Φώτα και το Πάσχα. Τότε τρώγαμε κρέας. Όλο τον άλλο χρόνο τρώγαμε όλα τα όσπρια και όλα τα άλλα φαγητά. Δεν μεγαλώσαμε, δόξα σε ο Θεός. Δεν πάθαμε τίποτα. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε εκείνο το οποίο υπάρχει σήμερα. Σιγά σιγά αυτά τα λίπη και η χοληστερίνη συσσωρεύονται στα τυχώματα των αρτηριών, στενεύουν οι αρτηρίες και με τον καιρό το άνοιγμα των αρτηριών, το οποίο είναι απαραίτητο δια την κυκλοφορία του αίματος, γίνεται τόσο πολύ στενό, αδύνατο, και το πέρασμα του αίματος μέσω αυτών δια να φτάσει στην καρδιά δεν μπορεί και η καρδία εργάζεται δυσκόλως και έχουμε τας πιέσεις. Έρχονται οι πίεσεις, έχω πίεση λέει. Κάθε ένας άνθρωπος κάθε και λίγο τρέχει. Κοίταξε την πίεσή μου. Από να σου κοιτάξει την πίεση. Αυτό το οποίο τρώει και έπειτα ο σημερινός άνθρωπος δεν εργάζεται. Άλλο φοβερό πράγμα. Δεν κινείται. Άλλο φοβερό πράγμα. Όλα αυτά είναι εις βάρος της υγείας μας. Του σώματός μας. Του ναού του Θεού. Διότι μέσα σε αυτό το σώμα κατοικεί ο Θεός και πρέπει να το προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε να μην αρρωστήσει. Να μην έχει κόπος είναι ο οργανισμός. Να μην έχει την υψηλή πίεση. Διότι η πίεση αυτή προέρχεται από την χοληστερίνη η οποία βουλώνει κατά κάποιον τρόπο, στενεύει κατά κάποιον τρόπο τις αρτηρίες και εκείνο το αίμα με δυσκολία βγαίνει για να πάει στον οργανισμό. Μέσα από τα άλλα αυτά δηλητήρια που αποκομίζει αυτός ο κρεατοφάγος είναι διαδεδομένο πολύ και το ουρικό οξύ. Οι κλειδώσεις, τα γόνατα, τα δάχτυλα, όλα αυτά με πονούν, λέγει, με πονούν. Σε πονούν διότι ακριβώς έχεις μαζέψει δηλητήριο μέσα στον οργανισμό. Ο οργανισμός σου είναι ένα δηλητήριο ολόκληρο που θα φτάσει. Σήμερα αντέχει, μεθαύριο αντέχει, για να μην φτάσουμε και σε εκείνο το φοβερό, το πάθος του τσιγάρου, που δεν φτάνουν τόσα άλλα δηλητήρια, βάζει και την νικοτίνη μέσα εις τον οργανισμό, η οποία νικοτίνη επαυξάνει τα δυσκολίες του οργανισμού και έρχεται πολύ συντόμως ο θάνατος. Ένα κομμάτι κρέας διαναγνωρίζουμε, μία μπριζόλα, την οποία φωνάζουν οι δαίμονες, μην ακούτε λέγει, μην νηστεύετε τα μπριζολάκια σας λέει, τα μπριζολάκια σας φάτε, γιατί να νηστεύετε λέει. Μία μπριζόλα περιέχει πάνω από 15 γραμμάρια ουρικού οξέως. Τα νεφρά των κρεατοφάγων αυτών που δεν γνωρίζουν ούτε νηστεία ούτε εγκράτεια φαγητού εργάζονται 3 έως 4 φοράς πιο πολύ για να αποβάλουν τα δηλητηριώδης ουσίας του σάπιου κρέατος από τα νεφρά σε σύγκριση με εκείνον που δεν τρώνε κρέας παρά μόνον φρούτα και λαχανικά κυρίως. Φρούτα και λαχανικά. Τώρα φτάσαμε σε ένα άλλο σημείο πάλι. Βλέπετε στις τηλεοράσεις αγωνίζονται λέγει για να κάνουν καρπούς με κλόνους, κλωνοποίηση. Μας παρουσίασαν τούτο το χρόνο, είδατε τι ντομάτες είχαν παρουσιάσει, ήταν πιο σκληρές και από την πέτρα.
τι πού θα πάεις, τι θα φάεις, πού φτάσαμε, εις τι σημείο έχουμε φτάσει. Κλωνοποιούν λέγει τα φρούτα της γης, τους καρπούς της γης, οτιδήποτε, όσπρια και τα λοιπά, προσπαθούν να τα κλωνοποιήσουν. Φτάνουν στο σημείο βέβαια με την απέτηση εκείνη των ανοήτων αυτών, παρουσιάστηκε εκείνος ο ανόητος και ήρθε λέγει να κάνει ανθρώπους, λέγει, κλωνοποιημένους, ομοίους ανθρώπους. Πολύ ορθά απήντησε ο επιστήμονας ο δικός μας και λέγει ούτε αυτός ο Θεός, λέγει, δεν επίησε όμοιον άνθρωπον. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι όμοιοι, ουδής άνθρωπος είναι όμοιος, γεννώνται δίδυμα. Σου λέει είναι φτιαχτά το ένα από το άλλο. Τίποτε, κάτι έχει που δεν είναι όμοιο. Και έρχεται αυτός ο ανόητος και λέγει θα κάνω άνθρωπον όμοιο με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς, ανόητε άνθρωπε, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Μάτιν αγωνίζεσαι. Εάν καθίσετε σε έναν δρόμο που περπατούν οι άνθρωποι, θα δοξάσετε τον Θεό. Το περπάτημα του κάθε ενός ανθρώπου είναι διαφορετικό. Προσέξτε το αυτό, κάνετε καμιά μέρα έτσι, καμιά με απορία, καθίστε και κοιτάζετε τους ανθρώπους πώς περπατούν. Ουδής άνθρωπος περπατεί όπως περπατεί ο άλλος άνθρωπος. Ουδής άνθρωπος είναι όμοιος στο ύψος όπως είναι ο άλλος άνθρωπος. Δι' αυτόν τον λόγο έχουμε τον ίδιο τον Θεό ο οποίος φωνάζει. Πλην όμως ο σημερινός άνθρωπος νομίζει ότι θα φτάσει να ανέβει επάνω από τον θρόνο του Θεού όπως ο αιωσφόρος. Τα νεφρά του ανθρώπου που δεν γνωρίζει νηστεία δεν έχουν πλέον την ικανότητα των νέων ανθρώπων να αποβάλλουν τα δηλητηριώδης ουσίας. Όταν φτάσεις και εις μίαν ηλικία, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν πάρα πολύ. Άλλο ο νέος οργανισμός ενός νέου παιδιού και άλλος ο γυρασμένος πλέον οργανισμός ενός ωρίμου ανθρώπου ο οποίος περνά τα 50 χρόνια, τα 40. Όταν περάσουμε τα 40 χρόνια, τότε τα έτη του ανθρώπου λέγει 70. Τα δε πλείωνα κόπος και πόνος. 70 χρόνια είναι η ζωή μας. Εφτάσαμε τα 70 και μας χάρισε ο Θεός κάτι περισσότερο, τότε είναι πόνος και κόπος. Αυτές οι δηλητηριώδεις ουσίες οι οποίες δεν βγαίνουν από τον οργανισμό, τότε αυξάνουν το ουρικό οξύ, παραμένει αποθηκευμένος ολόκληρο το σώμα, απορροφάται από τους μυς του οργανισμού του σώματος, μουσκεύεται μέσα σε αυτούς με το νερό, σκληραίνει, δημιουργεί κρυστάλλωση στις αρθρώσεις και στην συνέχεια τα αρθρητικά, οι ρευματισμοί, όπως λένε οι άνθρωποι, έχω ρευματισμό, λέγει, έχω αρθρητικά. Πού τα βρήκες? Όταν κοιτάξουμε μέσα στα μοναστήρια και δούμε τους μοναχούς, ούτε ρευματισμούς έχουν, ούτε αρθρητικά έχουν, ούτε τίποτε, διότι τώρα μέσα στα μοναστήρια βάζουν και τα κολοκυθάκια τους χωρίς ορμόνες, μόνο με κοπριά, ούτε λιπάσματα βάζουν, ούτε τίποτε, και τους βλέπεις εκείνους τους ανθρώπους, θα φτάνουν τα 120-130 χρόνια και δεν λένε ποτέ ότι επώνυσαν τις αρθρώσεις και τις κλειδώσεις του σώματος. Το χειρότερο είναι όταν το ουρικό οξύ, το οποίο προέρχεται από την κατανάλωση του κρέατος, μαζεύεται στα νεύρα και έχουμε τις νευρίτιδες, τις ισχυαλγίες, τους διαφόρους ανεξηγήτους νευροπόνους κτλ. Μήπως γνωρίζουν όμως εκείνοι οι οποίοι δεν νηστεύουν καθόλου και φέρουν το όνομα
κρεατοφάγοι, την επωνυμία αυτήν, κρεατοφάγοι γνωρίζουν σχετικά με τις λεγόμενες φάρμες, τι γίνεται σε αυτές τις φάρμες. Τρέφονται και διατηρούνται τα εργοστάσια των ζώων μέσα σε αυτές τις φάρμες. Δημιούργησε ο άνθρωπος φάρμες και τι έχεις μέσα, κοτόπουλα λέγει, τι έχεις μέσα, κουνέλια, τι έχεις μέσα, χείρους, τι έχεις μέσα, αγελάδες, τι έχεις μέσα, οτιδήποτε από αυτά μέσα στις φάρμες. Αυτές οι φάρμες όμως τι είναι? Εκεί τα ζώα αυτά δεν βλέπουν ποτέ φως ηλίου. Από το φως του ηλίου δεν έχουν ουδεμία γεύση τα ζώα αυτά. Η ζωή των κυλά μέσα σε ένα περιορισμένο ανθυγινό περιβάλλον που τελικά καταλήγει σε ένα κτηνώδη αρρωστημένων οργανισμών του ζώου έως ότου να θανατωθούν, να δολοφονηθούν καλύτερα. Μην ξεχνάτε τελευταίως όταν έφτασα σε μια τέτοια φάρμα με όνομα μεγάλο ότι βρήκαν εκεί μέσα τα έντερα και τα σωτικά των πτηνών αυτών, τα κοτόπουλα αυτά, τα άλεθαν και τα έδιδαν και έτρωγαν τα άλλα τα οποία ήσαν ζωντανά. Και αυτά αρρωστημένα τα πρώτα έτρωγαν αυτές τις άρχες τις αρρωστημένες τα δεύτερα τα οποία ζούσαν και με αυτά τα έφερναν στην αγορά για να φάνε οι άνθρωποι υγιείς, για να γίνουν και εκείνοι ασθενείς. Παράδειγμα θα αναφέρουμε τα ορνηθοτροφεία που έχουν στριμωγμένα τα νεογνάτα κοτόπουλα σε σειρές με φώτα αναμένα επί 24 ώρου βάσεως. Δεν σβήνουν αυτά τα φώτα. Με την τροφή και το νερό εμπρός τους αυτά τα κοτόπουλα, γεμάτα ορμόνες αυτά τα φαγητά που τρώνε, αυτά γίνονται σε λίγες μέρες πολλά κιλά για το εμπόριο. Αυτό νομίζει ότι είναι ολόκληρο, δεν υπάρχει νύχτα, διότι το προπάντων η κότα μόλις δύσει ο ήλιος θα πάει για να κοιμηθεί. Εκεί όμως βλέπει συνεχώς αυτό το φως και σου λέει ακόμη είναι μέρα. Τρώει, 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 σαν πως να είναι μέρα, νύχτα δεν υπάρχει και πολύ σύντομα μεγαλώνει, το σφάζει και το παίρνει στην αγορά. Αλλά τι του έβαλε να φάει? Όλο ορμόνες οι οποίες είναι δηλητήρια και αυτό το κοτόπουλο το τρώμε εμείς και μάλιστα λέγει τι ωραίο που ήτανε, πολύ ωραίο λέει. Εψήθηκε γρήγορα λέει. Βέβαια ψήθηκε γρήγορα. Το άλλο το οποίο είναι από το βουνό όμως, το οποίο είναι ελευθέρας βοσκής όπως το αποκαλούν, τρέχει πάνω τρέχει κάτω, όταν το βάλεις στην κατσαρούλα δεν έχει την, ας πούμε το εύκολο αυτό το οποίο μαγειρεύεται το άλλο. Εκείνο είναι ένα σκληρό κρέας, το τρώγεις, το αισθάνεσαι και χαίρεσαι. Τα κοτόπουλα τρέφονται βίαια με ορμόνες διάφορες, χημικές ουσίες διάφορες και με τροφές οι οποίες δίδουν πάχυνση και είναι γεμάτα από λίπος. Με τα φώτα μέρα και νύχτα αναμένα, τα κοτόπουλα νομίζουν ότι είναι μέρα και τότε τρέφονται κατά συνέχεια, συνεχώς, με λεμαργία, στριμωγμένα μέσα στα κλουβιά τους, δίχως να μπορούν να κινηθούν καθόλου, παραμένοντας πάντα στο ίδιο σημείο, ώσπου να φουσκώσουν και να είναι αρκετά κιλά για την αγορά, δίχως να έχουν ούτε το μεγαλείο της αναπνοής του καθαρού αέρα. Ο καθαρός αέρας δεν υπάρχει σε αυτά τα πτηνά. Τέτοια κοτόπουλα αλήθεια μπορούμε να τα τρώμε? Ανθυγιεινή αφύσικη ζωή η οποία ανατρέφει αυτά τα κοτόπουλα είναι τροφή για τον άνθρωπο? Να αναφέρουμε και τα αντιβιωτικά τα οποία γεμίζουν το σώμα των ζώων.
Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία έχουμε μπροστά μας σήμερα, αδερφοί μου, και αυτά τα κατάλοιπα των αντιβιωτικών είναι που μας προκαλούν αλλεργίες, διάφορες μορφές αλλεργιών, που η επιστήμη αδυνατεί να προσδιορίσει την αιτία αυτών. Δεν μπορεί να έβρει την αιτία από πού έρχονται αυτές οι αλλεργίες. Έχουμε όμως, μετά από αυτά τα οποία είπαμε, έχουμε και γνώμες καθηγητών. Ο κύριος Παπαδάκης, καθηγητής της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, τις 19 του μηνός Μαΐου του 1987, γράφει τα εξής δια τα κρέατα και τα μικρόβια που περιέχει το κρέας αυτό των ζώων. Από την εξέταση που έγινε στο εργαστήριό μας, διαπιστώθηκε ότι οι τυρόπιτες, τις οποίες στέκονται αλυσίδα οι άνθρωποι, ένας πίσω από τον άλλο, οι τυρόπιτες, λέγει, είχαν 8.760.000 μικρόβια αναγραμμάριων. Αυτά τα λέγει καθηγητής ο οποίος εξέτασε αυτά τα πράγματα. Αναπτύσσονται, λέγει, σε θερμοκρασία 37 βαθμών και το ψημένο κρέας έχει 68.800.000 μικρόβια αναγραμμάριων. Αυτή, πώς τους λένε, το στρογγυλό που γυρίζει, αυτό το στρογγυλό, εκείνο έχει 68 εκατομμύρια και οι τυρόπιτες έχουν 8. Να σκεφτείτε ότι εκείνοι που σταματούν εκεί και τους κόβει με το μαχαίρι και του το βάζει, τι τρώει, πού θα πάει αυτός ο οργανισμός, σε πού θα φτάσει, σε ποιο σημείο θα φτάσει. Από το επίσημο πόρισμα των εργαστηριακών εξετάσεων στα δείγματα των τροφών του Ευαγγελισμού, του νοσοκομείου, ενθυμηθείτε λιγάκι ότι έπαθαν εκεί δηλητηρίαση οι ασθενείς. Ενθυμηθείτε το αυτό που έγραφαν οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις, από πού προήλθε. Μετά από απανωτά κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων της 19 Μαΐου του 1987, ήρθε αυτό το πόρισμα των εργαστηριακών εξετάσεων. Ακόμη, να πούμε ότι η πιο μεγάλη αιτία της εγκληματικότητας και της ακολασίας, λέγει ο ίδιος καθηγητής, που χαρακτηρίζουν τον σημερινό κόσμο μαζί με την εξάπλωση της φτώχειας, πηγή αιτιών είναι και η κρεατοφαγία. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι βιάζουν τις γυναίκες, αυτοί οι οποίοι σκοτώνουν, αυτοί οι οποίοι κάνουν άλλα και τόσα διαρρήξεις και τα λοιπά, όλα, λέγει αυτός, προέρχονται από την κρεατοφαγία που τρώει ο άνθρωπος και δεν κάνει διακοπή. Ως εδώ αρκετά τα πράγματα, δεν έχουμε και περισσότερη ώρα, αλλά μένει τώρα το ερώτημα: μπορείς να τρώεις κρέας όπως το έτρωγες προηγουμένως μετά που άκουσες αυτά? Δεν μπορεί να το βάλει. Διάλεξε. Τι θα κάνεις, θέλεις την υγεία σου ή θέλεις να τρώεις κρέας? Εάν πάθεις σαν τους Εβραίους οι οποίοι έλεγαν εγώ θα φάω και ας πεθάνω, πάει. Σου δώσω, λέγει, ναι. Είναι αυτό το οποίο λέγουμε ότι δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν μπορεί. Τι να φάει ο άρρωστος? Τι να φάει ο άρρωστος? Σε αυτό το θέμα τι να πω. Μα είναι ο άρρωστος όμως ο οποίος έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη. Βλέπετε, υπάρχουν περιπτώσεις που τα λευκόματα του κρέατος είναι εκείνα τα οποία κλείνουν τις πληγές, τις αχυρήσεις. Είχα μία περίπτωση ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος δεν έτρωγε κρέας, έκανε μία εγχείρηση, ήρθε ο γιατρός, του λέει πώς πάει ο άρρωστος, λέει δεν τρώει το κρέας του. Και ο γιατρός, επειδή ήταν ευσεβέστατος άνθρωπος, του λέει, γεροντά μου, του λέει, γράψε μου εδώ, υπόγραψε,
και είσαι υπεύθυνος για την υγεία σου. Αν δεν φάεις αυτό που σου λέγω, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Έφαγε λίγο κρέας, έκλεισε ένα μέσο σε πληγή. Είναι αναγκαίο, είναι από τα αναγκαία τα οποία έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο. Αλλά έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή τίποτε άλλο να κάνουμε ή μη μόνο να περιορίσουμε και να εκλέξουμε αυτό το λίγο φαγητό το οποίο θα βρούμε. Να το εκλέξουμε, να μάθουμε από πού έρχεται, ποιος το ανέθρεψε, ποιος το μεγάλωσε, τι έφαγε. Αν είναι δυνατόν τώρα, όταν έρχονται πλάσματα δικά μου και μου λένε «Πάντερ Σάβα, μη φάεις ποτέ πατάτες». Γιατί, του λέγω, από τα φάρμακα που λέγει που βάζουν στις πατάτες άνοιξε η γη. Το λοιπόν τι θα φάμε. Όταν σας έλεγα ότι θα έρθει καιρός που δεν θα τρώμε τίποτε και θα έρθει ο Αντίχριστος, να, φτάσαμε. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας όμως, διότι δεν έχουμε ώρα. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας δώσει φώτιση, να έχουμε εγκράτεια και να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο να διατηρούμε το σώμα μας που είναι ναός του Θεού, παρά να το καταστρέφουμε και να το θανατώνουμε. Φως ηλάρων Αγίας δόξης αθανάτου Πάτρος ουρανίου Αγίου Μακάρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιουδήσιν ειδόντες πως εσπερίνων υμνούμεν Πατέρα Ιησού.